προσωπικό. Ελάχιστη σημασία έχει. Επανδρώνουν μαζί με δικούς εκπαιδευτές ή ξέρω εγώ πώς τους λένε, ας πούμε, πώς τους έχουν κάνει. Μαζί με τον πύργο του Ολοχία. Μαζί με τον πύργο των Αμερικάνων. Λοιπόν, έρχονται αυτοί, φέρνουν εδώ αυτούς τους συγκεκριμένους μισθοφόρους και προσλαμβάνουν και άλλους μισθοφόρους για να καταστήλουν κοινωνικές ταραχές, λένε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε πια κάτι κορυφαίο. Δεν ασχολείται κανένας πολιτικός με αυτό το πράγμα. Όχι. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Αυτό πόσο καιρό το έχετε καταγγείλει εσείς, κύριε Καζάκη? Από την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξε κάποια άλλη αντίδραση? Όχι, από όσο ξέρω καμία. Αυτό που θα ήταν πάρα πολύ λογικό θα ήταν να γίνει μια τέτοια στη Βουλή και να ζητηθεί, ας πούμε, από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η κατάσταση παραγγελίων και συμβάσεων. Δηλαδή, να δούμε αν έχουν παραγγελθεί όντως οχήματα τέτοια και οπλισμός τέτοιος και αν όντως υπάρχουν αντίστοιχες συμβάσεις. Αλλά επειδή οι συμβάσεις αυτές είναι με ιδιώτες, δεν υποχρεούνται να περάσουν από τη Βουλή με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, τουλάχιστον όμως να μας δώσουν στοιχεία παραγγελιών. Δηλαδή έχουν γίνει αντίστοιχες παραγγελίες. Όχι, δεν θα έλεγα. Έχουν γίνει παραγγελίες για βαριά θωρακισμένα οχήματα. Τι για όλα τα θέλουμε αυτά? Μα ένα λεπτό, κύριε Καζάκη, από τη στιγμή που έγινε ανακοίνωση στη Χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης. Δύο εταιρείες που λέμε εμείς κάναμε συμφωνία με την Ελλάδα να έχουμε ιδιωτικό στρατό στην Ελλάδα. Αν υπάρχει αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να έχει αλλάξει η Βουλή. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Ακόμα και αν λένε ψέματα οι εταιρείες αυτές. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Δεν μπορούσα να καταγγελθεί επίσημα στην Βουλή. Να πω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση, είναι ένα παιχνίδι χρηματιστηρίου. Θα μπορούσε να ήταν. Και πού είναι οι βουλευτές μας? Δεν ξέρω ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρετε πού είναι οι βουλευτές μας? Δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Και το, τι ευαισθησία υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ. Αυτή τη στιγμή έτσι αλλιώς ζούμε μια εκτροπή άνευ προηγουμένου πρωτοφανής στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι. Από, σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπω κανένας ούτε ευαισθησία και κανένα προβληματισμό, δηλαδή ακριβώς πού πάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Προβληματισμό. Η αστυνομική, γιατί βρέθηκα σε κοινό πάνελ, όπου ακριβώς συζητήθηκε το θέμα αυτό σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και ήταν εκπρόσωποι των αστυνομικών, δεν τους έκανε καμία εντύπωση. Γιατί λέει, εντάξει, λέει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, εκεί πάνε τα πράγματα. Ναι, υπάρχει αφενός και αφετέρου βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μας λέει η κυβέρνηση ήδη είχε προτείνει την ανάληψη από ιδιωτική εταιρεία, της φρούρησης της Βουλής της Ιλίας. Αυτό τώρα άλλο. Και αυτό άλλο, βέβαια δεν είναι παράλογο γιατί στην τελευταία μεγάλη κινητοποίηση που έγινε για το πολύνομο σχέδιο πρέπει να γνωρίζετε ότι υπήρξε πολύ έντονη αντίδραση της διοίκησης, αστυνομικής διοίκησης της Βουλής στο να χρησιμοποιηθεί μια καταστολή. Και φαίνεται η κυβέρνηση σχετικά ωραία. Βάζουμε μια ειδική εταιρεία, ας πούμε, να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, μισό λεπτό, σας παρακαλώ, έχουμε ακροατή, θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, καλημέρα, ορίστε. Ακούω αυτό το καινούργιο τώρα και μου φαίνεται λίγο χοντρό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ όπως την άλλη φορά που λέγανε ότι αγοράζανε με 20 δίχτα το χρέος της Ελλάδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν είναι αλήθεια όμως, σημαίνει ότι προετοιμάζονται πάρα πολύ καλά. Επειδή περιμένουν την ριζικομία της κοινωνίας, λαμβάνουν τα μέτρα τους και όλα αυτά σημαίνει ότι είναι όλα προγραμματισμένα, καλομελετημένα, καλοστημένα και καλοσχεδιασμένα. Έτσι το βλέπω εγώ, αν αυτό το πράγμα ρηχαίνει. Και θα φανείς, το μέλλον θα φανείς. Και καλώς σας ευχαριστώ. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να κάνω. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ελένη, εσύ και θες να ρωτήσεις. Ναι, άλλη μια ερώτηση, αν γνωρίζει ο κύριος Καζάκης να μας πει για το ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα που εφαρμόζεται πλέον στις τράπεζες και το λόγο που οδήγησε στο να ενισχύσει κάτι τέτοιο είναι επειδή θα υπάρχει ένας επίτροπος και θα ελέγχει όλο το τραπεζικό σύστημα με ένα κουμπάκι θα μπαίνει μέσα και τα στοιχεία δεν θα κρατάνε. Γίνεται από την τράπεζα της Ελλάδας, δεν είχαν ανάγκη να το κάνουν. Αυτό το κάνουν ήδη. Το κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας, έχει ενιαίο σύστημα ελέγχου. Και γιατί το κάνουν? Τραπεζών. Το κάνουν για να διευκολύνουν τους πληστηριασμούς. Ακινήτων. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Όχι μόνο η χώρα τραπεζίτης, είναι απαιτήσει από το εξωτερικό όπως ξέρετε. Μάλιστα, καλά. Όλα απαιτήσει από το εξωτερικό είναι. Εμείς σήμερα έχουμε τρομοκρατηθεί με αυτή την ανακοίνωση, αυτή την ιδέα. Δηλαδή το ότι όπως κάνει η Βαγδάτη, όπως κάνει το Αφγανιστάν, η Καμπούλ,
να έχουν ένα ιδιωτικό στρατό να προστατεύει το σύστημα το ίδιο. Δηλαδή είναι τρομερή είδηση αυτή και περιμένουμε αντίδραση. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά ζούμε σε μια περίοδο όπου τα χειρότερα σενάρια βγαίνουν αληθινά. Δηλαδή, για σκεφτείτε λιγάκι πριν ένα χρόνο να συζητούσαμε την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί σήμερα η χώρα, τις περικοπές και την προοπτική που υπάρχει, αδιάμεση που μιλάμε για τους επόμενους μήνες, ποιος θα το πιστεύει πριν ένα χρόνο. Γιατί εγώ τουλάχιστον από όσο θυμάμαι, παρά το γεγονός ότι το ανέλεια έλεγα εγώ και μερικοί άλλοι, το αναλύαμε και λέγαμε διάφορα πράγματα τότε, υπήρχε πάρα πολύ σκοτεινό. Του λέω, όλα ρε παιδιά, δεν είναι δυνατό τώρα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κασάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσω την υπόθεση, θα επικοινωνήσω με βουλευτές αμέσως τώρα να δούμε αν υπάρχει μια πρόθεση τουλάχιστον να γίνει να συζητηθεί σε αυτό το περίφημο ναό της Δημοκρατίας. Εντάξει, ναό τώρα, το λέμε κατηθυμισμόν. Καλή σας ημέρα. Αντίθετα. Μια πραγματική βόμβα. Δηλαδή, αν η ελληνική κυβέρνηση έχει πράγματι υπογράψει συμβάσεις επί εποχής του μεγάλου φωστήρα Παπαδήμου με εταιρείες διαδόχους της Blackwater, τότε κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, αυτό το ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Αλλά αν πράγματι οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να δώσει άμεσες εξηγήσεις. Διότι ο Καζάκης μας λέει, εγώ δεν έψαξα αυτό το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά ο Καζάκης λέει ότι μπήκε στον ιστότοπο της Νέας Υόρκης, στην ιστοσελίδα, και είδε ότι οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες δολοφόνων ουσιαστικά. Δηλαδή, έτσι μην γελιόμαστε, ξέρουμε και τι γίνεται. Είναι οι εταιρείες αυτές που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν για να επιβάλλουν ιδιωτικές εταιρείες την ένομη, την θεωρούμενη ως ένομη τάξη. Δηλαδή, θα τα βγάλουν αυτά τα οχήματα και αυτούς τους γυμνασμένους που ήταν εκεί πέρα στις φωτογραφίες με το Μίτσο για να ρίχνουν στο ψαχνό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Αν αυτό το πράγμα έχει πράγματι συμβεί, οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να δώσει άμεσες εξηγήσεις. Και το τραγικό είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Ξέρουμε ότι μας ακούνε βουλευτές. Ας κάνουν ένα τηλέφωνο να τους πούμε στοιχεία που να ψάξουν και να ασχοληθούν οι ίδιοι, γιατί θα τους πάρουμε από πίσω με τις λεμονόκουπες οι πολίτες. Δηλαδή, αν η ελληνική βουλή, αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ψηφίσει τέτοιους νόμους για να έρθουν οι Αμερικάνοι δολοφόνοι. Δεν θεωρώ ότι είναι δολοφόνοι η Αμερικάνικη κυβέρνηση, αλλά οι εταιρείες αυτές, οι οποίες επιβάλλουν την τάξη στο Ιράκ, ακούστε, στη Βαγδάτη και στο Αφγανιστάν, για την καταστολή κοινωνικών κινημάτων, τότε δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Επειδή λοιπόν εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το διερευνήσουμε. Ας το ψάξουν και ας βρουν την άκρη, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ο κύριος Κασάκης είπε ότι έχει ιδίαν γνώση, το είδε ο ίδιος. Στα site των εταιριών αυτών, οι οποίες διευθυμίζουν ότι θα πάνε καλά, επομένως να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια, διότι ανάμεσα στα επιτεύγματά τους αναφέρουν και τις συμβάσεις που έχουν κάνει με την ελληνική κυβέρνηση επί εποχής Λουκά Παπαδήμου. Λουκά Παπαδήμου. Έτσι. Χρειάζεται διευθυνήσεις άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία ζητήματα της χώρας τώρα. Και παρά το ότι καταγγελθεί, από ό,τι άκουσα από τον κύριο Καζάκη, έκανε σε κάποιο κανάλι, βέβαια δεν είναι από τα μεγάλα κανάλια από αυτά τουλάχιστον τα πανελλαδικής εμβέλειας, κάποια καταγγελία, δεν ενδιαφερθεί κανείς. Έγινε καταγγελία στο Ράδιο Κρήτη. Μας ακούνε οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους. Τουλάχιστον τοπικοί βουλευτές. Θα ενδιαφερθεί κανένας. Εδώ είμαστε. Να το κάνουν θέμα στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχουν δικαίωμα να σιωπούν.